τον καημένο. Έχει 3 μήνες που δεν μιλιέται. Και για ποια, για το φιόρο τη Μαργαρίτα, που πρέπει να φορούμε κράνος όταν ανοίξει το στόμα της Σινιβαρέλλες. Έπεθκια, αν καταλαβαίνετε, είναι να μου γίνει. Αποδείχτηκε τελικά ότι η Μαργαρίτα να αγαπάτε. Ναι, αγαπά την αγαπά. Γιατί δεν την παντρεύτηκε καλό που το κάνει πρώτα σιγά μου. Δεν ήταν έτοιμος ο άνθρωπος να παντρευτεί άρον-άρο. Δεν σημαίνει πως δεν θέλει, αν παντρευτεί σημαίνει πως δεν τη θέλει. Έκαμε την κοπελό και ξεφανίστηκε. Έπιασε τα ακάμωτα. Πράγματι, έπιασε τα ακάμωτα. Έπιασε στον ακάμα. Τελικά εσάς τους άντρες δεν θα σας καταλάβω ποτέ. Αχ, ούτε εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Θέλω να πω, δεν μας καταλαβαίνω. Μα τι δεν καταλαβαίνετε ρε παιδιά, έτω μόλις έπαθεν που έμπαινει, ξεκίνησε που ρητώνει να πάει να ενεύρει. Ρε Γουλή, μην τσουπείς μας καμιά φορά τελικά, μην τέλος την ανακαλύψες. Το λοιπόν, ήμουν που εκεί που να κάνω νομίζω κοντά στο Λατσί νομίζω. Στο Λατσί, θα πεις να λατσιστείς. Τέλος πάντων, και εύκαλα πόρταν αυτόν το υπέροχο το κορμί. Μα ποιον κορμί? Το δικό μου. Αλλά όπως εμπαίνει δες. Αχ, υπέροχα κορμιά. Τέλος πάντων, εύκαλα βόρταν αυτόν το υπέροχον το κορμί, λέω, και άξιπα τίχωρον μπροστά μου νομίζε. Και Μαργαρίτα. Όχι, ένα γάδαρο. Και η Μαργαρίτα πού ήταν? Εβάσταν το γάδαρο. Γεια σου παίκτη μου, τι γίνεται? Με μου πίσω της Ομονία της, α? Ξέρεις, θυμίζεις μου ένα γνωστό μου, το Σερκάν του παππού μου του Τριφύλλα. Με μου πίσω ότι, με μου πίσω ότι φτάνει και όπου το κάνει Μακλίν, α? Το πιστεύω. Τι γυρεύκιζα με κούλι? Ήρθα διακοπές μαζί με τη Μενεγάκη στο Λατσίν και... Ναι, και πού είναι η Μενεγάκη? Επίεν να φέρει λάδι να με αλείψει. Λοιπόν, δεν με είδες, δεν με ξέρεις, δεν θα πεις τίποτε σε κανένα. Έφυγες. Έφυγες. Κατάλαβα. Γιατί η μαμά μου και ο παπάς μου μαλώνουν συνέχεια? Επειδή ο παπάς σου είναι ένας γάιδαρος. Εγγέσαι μας. Μα δεν πελάρες να λες το μωρού για τον παπά του. Α, συγγνώμη. Δεν είναι ο παπάς σου γάιδαρος, είναι η μαμά σου. Εγγέσαι μας. Μα πέ μου έπινες πριν πρωί. Δεν πελάρες να λες το μωρού για την μαμά του τώρα. Α, συγγνώμη. Δεν είναι η μαμά σου. Πρέπει να είναι η γιαγιά σου γάιδαρα. Όχι, μάνα μου. Φαίνεται έσφιξε τον υπερούχα και λάσκαρε ο εγκέφαλος του. Ο μόνος γάιδαρος σε αυτήν την οικογένεια Μάρκο μου είναι ο παππούς ο Γιασεμάκης. Παππούς, όχι και παππούς. Α, το γάιδαρο δεν σε πειράξε, δεν πειράξε σε το παππούς. Είναι σαν να γυρεύουμε ψήλου στάσια. Πού να βρούμε το τσούλι για την Κωνσταντία μέσα εδώ στους Κινέζους? Βρε, εγώ θα τους έβρω. Πώς έμπουν, 1 δισεκατομμύριο, ένα με το κοπάνω τους. 1 δισεκατομμύριο ήταν πριν μερικά χρόνια. Τώρα νομίζω έναν παραπάνω. Βρε, όσοι θέλουν να σε έλαλω σου. Εγώ θα φατσίσω γυρό ώσπου να το κοπάνω τους. Και έτσι αμέ που να τις κόψω αλίμονόν τους, κατήσι τους και μαύρη τύχη τους. Δηλαδή τι θα τους κάνεις ρε Χαρούλη? Συν τον Κινέζο, έτσι σε πιάω το στο χέρι μου. Θα τον κάνω sweet and sour. Αν δεν είσαι μπέντε ρε, βάλε πρώτη και μείνα με τα μέγε μου. Με του μαζίζε ρε, με του μαζίζε, τι να μας παρασχολώσει.
για που το βάλετε το τραπεζάκι. Βάλτε το για που είναι και η γωνιά. Να πάρω σε ένας καρέκλες πάμε. Όχι μου, οι καρέκλες να πάμε και ο τραπεζάκι είναι και κάτω. Πάρτε και τις καρέκλες να με νευριάσεις. Δεν καλό να με το τραπεζάκι, για να φέρω το πίσω από πάνω. Σε τις καρέκλες. Είχε τις καρέκλες ρε κοντά στο νου. Το νου. Ε, ποιον νου. Του να ο πεις, ποιον νου. Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα γιατί κάνετε αναγέννηση της Καρφίνας. Διότι κάποιος ψηλός και άμυαλος έκρουσε το κανάλι. Μα σοβαρά, ποιος είναι τούτος ο Χάχας. Τούτος ο Χάχας, ήσουν εσύ. Και μην κάνεις ότι εξίασες τώρα, α. Άβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα χέρς. Κι από όπου περάσεις κάνεις κάτω στο χέρ. Γεια σου κύριε Μπούρο. Έλα ρε. Αν θυμάσαι το κανάλι που είσες. Ναι. Τώρα δεν το έχεις. Ανατινάχτηκε. Πάντως είναι πολλά ώρα το ξενοδοχείο. Για να δεις πως έχω. Ενώ αν άφηνα εκείνον τον αλήτη να σε απαγάει και τώρα να δούμε σε ποια στενοσόκα κάτι σικρού θα πουλούσε το κορμί σου. Δεν μου τους δες οι πελάρες που λάλλεις τώρα λεφτέ. Δεν λέω πελάρες, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το μοχείδο σας. Α, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Εδώ μέσα έχει μαϊντανό. Ναι, μαϊντανός κύριες, ποιος μισό. Ποιος μισό. Γιατί γίνεται ο δυόσμης στο ποτό της γυναίκας μου. Ποτό παράγγελα, μου σαλάτα, άντε. Δεύτερη, για όνομα του Θεού, έτσι φτιάχνετε το μοχίτο, με δυόσμη. Αλήθεια. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι αστείευομαι, ότι έχω φοβερό χιούμορ. Πάντως, και πάλι συγχαρητήρια για τον άντρα σας. Γιατί, επειδή έχει χιούμορ. Όχι, επειδή έσωσε στο σκούδο τον κουκουλοφόρο. Ποιο κουκουλοφόρο. Τσινό που επιένα σας απαγάκι. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Λευτέρη, πάλι είπες την ίδια ιστορία που είπες στον διευθυντή του ξενοδοχείου στη ρεσεψιόν σε όλα τα καρσόνια. Έμπαει άλλο. Πρέπει να ακουστεί η πραγματική ιστορία. Όχι, έχει δουλειά ο κύριος στο πίσω στον μπαρ του τώρα. Εγώ δεν ακούσω. Λοιπόν, τα πράγματα έγιναν έτσι. Επία εγώ να αποχαιρετήσω ένα φίλο μου που θα έφυγε γέλα. Τούτος ο φίλος ήταν ερωτευμένος μαζί μου, αλλά ποτέ δεν είχαμε οτιδήποτε μεταξύ μας. Το τονίζω, ποτέ. Σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Λευτέρης, ο οποίος παρεμπιπτόντως επαραθέριζε σε ξενοδοχείο της Λάρνακας με μίαν υπάλληλον του. Πυρήνη βγες αμέσως από τη βάρκα! Τότε ο Άγγελος έκαμε κάτι που δεν το περίμενα και που εγώ στην αρχή είναι πειρά το για αστείο. Φεύγουμε. Τι εννοείς φεύγουμε? Σε παίρνω μαζί μου. Ξαφνικά όμως κατάλαβα ότι δεν αστείευκε. Άγγελε, πού πάμε? Πρώτη στάση Ρόδο, μετά Πειραιά, μετά Ιταλία. Πάντα μου ήθελα να πω πέναντι. Άγγελε, το ασθένε παρατράβηξε. Σε παρακαλώ, πάρ' με πίσω. Αυτή η απόφαση ειρήνη δεν έχει γυρισμό. Πήγαμε και δεν υπάρχει επιστροφή. Άγγελε, ο άντρας με στη Μαρίνα και περιμένει με. Ποιος άντρας σου? Αυτός που ήταν με τη Μενελά στο ξενοδοχείο. Δεν φταίει για τούτον ο Μάρκος, Άγγελε. Με ξεχανείς πως έχω ένα μωρό μαζί του. Σε παρακαλώ, στρίψε να στραφούμε πίσω. Άγγελε, θα πνίξω στη θάλασσα και θα πάω πίσω κορυμπώντας. Εντάξει. Κέρδισες. Κι έτσι εγώ σε χάνω. Φευγάτι σου τελικά. Σαν δυνατός αέρας. Μια πάλι όπως η σκιά. Μέρας, πως μπορώ την αυρωνιά να πετάξω. Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πως μπορώ την αυρωνιά να σ' αλλάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Hey!
τζάμε το τραπεζάκι. Να το φέρετε από εδώ. Για θούλα, πάρε τα με. Δεν θα λειτουργήσει την κατσίνα να μας κάνει έναν καφέ. Πάρε τα μας, ρε κονελέ, ακόμα να λειτουργήσουμε. Γιάννο, πού είναι οι τρόποι σου. Κάμε έναν καφέ στο παιδί. Θέλω κι εγώ ένα μέτριο, ευχαριστώ. Εσερβίρουμε κοπέλες σήμερα, ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί έτσι θέλουμε να σου ακούμε λοαρκασμό. Σήμερα σερβίρουμε μόνο σε άντρες. Αρκαλυπούντους. Κάνετε μου σε μέναν έναν καλό. Ωραίους άντρες. Εγώ είναι να μπούμε. Εσύ είσαι για τα Παναΐρκα. Ωραίο παιδί. Ένα λάκης ο κουνελάκης. Νομίζω είναι τον καφέ, δεν το θέλω. Όχι να τον πεις. Τι σημαίνει αν το θέλεις, Γιάννο. Πριν να κάνουμε έναν καφέ. Γιάννο, σηκού πριν να κάνουμε καφέ. Πάντως για τα χτυλίδια του γάμου μας είναι πολλά μεγάλα. Ήταν ένα νησίταρο. Thank you, μωρό μου. Άρη, έμεινες πολύ ώρα να έξω στον ήλιο. Να σου βάλω λίγο after sun για να μην πάξει καύματα. Βάσο, κόψε το να μέσα στα ζύρω μέσα, σε φάνει καρχαρίες. Καλά. Πες πως πάμε στο λετσί και βρίσκουμε τι. Τι θα της πεις? Να της πω τι θέλω. Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Αφού θέλεις να είσαστε μαζί, κύριε Πάρη, γιατί να δέχτηκες να παντρευτείτε? Κόρη μου, ο άνθρωπος είναι έτοιμος. Τι τον κουκουφάς? Και πότε ήταν έτοιμος δηλαδή? Ποτέ. Θα μείνει ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί. Εγούι, σταμάτα. Έχουμε σοβαρή συζήτηση τώρα. Άρα, επεκτή μου, έκαμες αντικανονικό μαρκάρισμα και υπέπεσες σε σοβαρό φάουλ. Με το δίκιο της υπέκτησα η Μαργαρίτα που σου έδειξε κοτσίνη κάρτα. Επέτυχα, μα ελάτε στη θέση μου. Είμαι με το τόρο της θάλασσας και πετάσσετε ξαφνικά η Μαργαρίτα με τη φιλαρμονική της Λακατάμιας και κάνετε μου πρόταση για μίμηση μου. Εσείς είστε εγώ και την λουβούρα, είστε στη θέση μου. Εν κάνει που σου έκαμε την πιο ρομαντική πρόταση γάμου, εσηκώθηκε και έφυγε και από πάνω. Εσύ Πάρη μου, με τους ακούεις, εν είσαι έτοιμος για παντρείς αγόρι μου. Εσύ πρέπει από κανάρο σε κανάρο να πετάεις. Θέλω να πω κανάρα. Και τον παλαιμάσετε με τα χουκουκουκου. Ρε, είπα σου να μένουν εκατόντες μέσα κουβέντες ανθρώπινες, ρε. Το λοιπόν παίκτη μου, θα πάει να ενεύρουμε και θα τη ζητήσεις συγγνώμη. Και μάλιστα, γονατιστός. Μην τολμήσεις να γονατίσεις. Γιατί? Γιατί ενούλο βραχάκια στο λατσί και θα χτάνεις αυτά τα υπέροχα γόνατα. Βάσο, εξαφανίστου! Εγώ φταίω. Με παρακάλεμε ο Ψινάκης να πάμε διακοπές στη Μύκονο και εγώ ήρθα μαζί σας να γυρεύκουμε μια γυναίκα εμπίση μου. Γαϊδούρια! Thank you.
Πάντως, τούτα ταξί είναι καλή ιδέα, ρε Χαρουλά. Και τώρα με την ακρίβεια των καυσίμων, νομίζω να τα εφαρμόσουμε και στην Κύπρο. Ναι. Και ποιος Κυπρέος σώνει να κάνει την δουλειά, ρε Παντελή. Ή, να κάνουμε εισαγωγή οι Κινέζους. Το τελευταίο πράγμα που έχω να σκεφτώ αυτή τη στιγμή είναι να εισάγω Κινέζους και Κινέζικα ταξί. Εγώ έναν Κινέζο θέλω να ευρώ. Έναν. Αλλά πού να τον ευρώ μέσα σε τόσα εκατομμύρια. Εσύ τον πέλασε και ούλοι ήδη. Πάντα και βγάλαν τους που το ίδιο γκαλούπι. Έτσι ήταν και ο Τσουλίνι. Έτσι ήταν και ο Γιάννος Μίτσι. Όχι, μάνα μου, να σου βάλω λίγο λάδι μαυρίσματος. Όχι, Ελευθερή, φέτος δεν θέλω να μαυρίσω. Εντάξει, έτσι, Ειρήνη μου, εσύ τα καλοτζάρκα συνήθως ξεροψύνεσαι. Ναι, μαμά, αλλά φέτος έχω τηλεόραση. Δεν μπορεί να λύσει, Ειρήνη μου. Φέτος έχω χάσει τηλεόραση. Δεν θυμάσαι πέρσι που βλέπαμε μαζί μπουστάκους. Όχι, μαμά, και εννοεί η συσκευή τηλεόραση. Εννοεί ότι ενάσχει δική τη εκπομπή στο κανάλι. Μισό λεπτό. Τι ιστορία είναι πάλι αυτή με την τηλεόραση. Να συνεχίσω την εκπομπή στο κανάλι, Λευτέρη. Ποιο κανάλι, αφού το κανάλι καεί. Ναι, αλλά ανακαινίζουν. Τότε σε λίγες μέρες να λειτουργήσει. Μαργό, πήγαινε να παίξει αγόρι μου. Όχι, παπά, θέλω τώρα. Πήγαινε, έλα. Το παιχνίδι βοηθάει στην ανάπτυξη. Κατάλαβα. Τουλάχιστον με τσακωθείτε. Όχι, το μωρό να πήρε σαν σπρέθα. Δευτέρη, εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου αν η Ειρήνη στην εκπομπή? Φοβάται τα φαντάσματα, θείε. Ναι, γιατί ειδικά αυτό το φάντασμα δεν ξέρεις ποτέ πότε θα εμφανιστεί. Μεν ανησυχεί, σε κατάφερες και έδιωξες το για πάντα. Και εσύ κατάφερες και έδιωξες τη Μενελάου. Να μου κάνεις τη χάρη, γαμπρέ. Τη Μενελάου δεν έφυγε για την Ειρήνη, αλλά για λόγους σου. Και αν κατάλαβα καλά, έφυγε για να γλιτώσει που τα τσιλιμπουρδίσματα σου. Αχ, τι να κάνει άρα και χαρούλα μου. Ουλί λες και πολλές και για σεμάκι τσι που πονεί. Δάφνη μου, μα δεν τσιπωνώ τίποτε. Λίγα αέρια είχα, αλλά τώρα είμαι εντάξει, επειδή στο αποχωρητήριο. Πέρασε, μην μας πεις λεπτομέρειες για σεμάκι. Τι να κάνει άρα και τώρα η Μενελάου. Τι να κάνει άρα για τώρα ο Άγγελος. Είμαι 10 λεπτά από τη Μαρίνα Λάρνακας. Εντάξει. Περιμένω σε έναν στο εστιατόριο της Μαρίνας. Σε λίγο θα είμαι κοντά σου. Θεέ μου, ποιοι άλλοι το ξέρουν ότι έρχεσαι Κύπρο? Κανένας, και θα σε παρακαλούσε κύριε Πούρου να μην το πεις πουθενά. Οκ, να τα πούμε σε λίγο που κοντά. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα, δε δικαστή δική σου μοίρα. Δε δικαστή δική σου μοίρα, στον ήλιο του μεσημεριού. Τελικά, πότε να ξαναλειτουργήσει το κανάλι? Μόλις μπει ο καινούργιος πομπός σε λίγες μέρες. Γιατί ο παλιός πομπός ήταν που έπαθε. Hello, έκρουσες το ρεμα Κριστάγκο. Ανεξιάσα. Καλά, Ρεδικά, πώς μου γυρίζουν τον ακάμα για να βρουν τη Μαργαρίτα? Κοίταξε, πιένω πάρεις, επειδή υποτίθεται έφυλε να... Καλά το είπες, υποτίθεται. Δεν του αξίζει η Μαργαρίτα. Είναι ένας βλάκας. Καλά, πιένω βλάκας ο πάρεις για έφερε πίσω. Και το κούλης να μου γυρεύει μαζί μας. Και ο κούλης πρέπει να πήγε ως βοηθήσει να τα ξαναέφερε. Και εκείνος ο κουνιστός, ο Βάσος, γιατί επήγε? Ο Βάσος πρέπει να πήγε για να σιγουρευτεί ότι θα τα ξανάρθει. Α, μάλιστα. Καλά, και Άντζη, γιατί επήγε? Κίνης, έφκαλε εμείς το εισιτήριο ο Κούλης, γιατί καμιά όνειρα πως να γίνει κόμενα του. Να πει κάποιος του Κούλη ότι η Άντζη είναι και τα δόντια του. Έχεις δίκιο. Για τα δικά μου. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάτω τα χέρια σας από την Άντζη μου, α! Σιγά την κόμενα που να τσακωθείτε κιόλας για λέω της. Λάκη μου, θέλει
να πάμε μαζί οι δυο μας μια κρουαζέρα. Για να πάμε κρουαζέρα, πρέπει να μπορώ να περπατήσω. Κρουαζέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Τελικά ρε κουλή, εσύ τέλος σε βρέθηκες στο Λατσίν. Είπαμε να μπερεπούλα μου. Επίαμε διακοπές με νεκάκι, έτσι χωρίτες υποκύπουν ακά μας και είχαμε και μαγειοτραβήματα. Μαγειοτραβήματα? Ωαω, αρέσκουν μου πάρα πολλά. Τι έγινε δηλαδή? Κοίταξε ρε παιχτες μου, έτσι όπως επιγύουν μαζί με νεκάκι, είδε μας η ζυγούλη που ήρθε διακοπές χωρίτες στον ακά μας. Σε μιλούμε νεκτή για σένα. Μα τι πελά ρε λάλης τώρα ρε, αφού η ζυγούλη με τον Ρουβά ρε, να ασχοληθεί μαζί σου. Η ζυγούλη είναι με τον Ρουβάν όταν ο Κούλιτς δεν είναι κοντά. Μόλις δει τον Κούλιτς ξιάνει και τους Ρουβάδες και τους Σουβάδες και ούλους. Πάντως τούτος ο Σάκης ο Ρουβάς είναι σκέτος θεός. Εν κρίμα να κατασχεύκεται με τον τη ζυγούλη που τον καιρό που φύγει από το ψινάκι εγκαταστράφηκε εν τέλεια τον το παιδί. Τέλος πάντων ρε βάζε, σου κόψε εδώ και τον Κούλιτς να συνεχίσει τη λάθος την ιστορία. Πού λαλείτε παίχτες μου. Μόλις την είδεν η ζυγούλη την Μενεγάκη να με φυλά και να με αγκαλιάζει, έσχισε πάνω της. Γιατί έπεσε τόσο μαγειοτράβημα που ένα χρειαστεί περούκα να ξαναρχίσει την τηλεόραση. Εντούν τις κατηνιές που κάνουν οι γενέτσες και δεν τις αντέχω. Γι' αυτό σου λαλώ πάρη μου, μακριά από τη Μαργαρίτα, μακριά. Αντζή μου, να σε αλείψω λίγο λάι. Να με μοντζήσεις, προτιμώ να με αλείψει ο Βάσος Παλακίνδυνος. Φιλενάδα, αν είμαι τώρα, έχω μια δουλειά. Πάρει να σου κάνω μασάζ. Πάρε τα, Μερία Βάσου, πάρε τα. Μπράβο, κύριε Πάρη. Κατάφερε και έδιωξες τη μοναδική γυναίκα που σε αγαπούσε πραγματικά. Τώρα πώς θα έφερες πίσω? Έτσι που λαλείς, Ευάγγελε. Έτσι που λαλείς. Είχα τα μένα πιο γαϊδούρι που σένα. Κατά κρύβια, ναι, ζήσε πολλά συμπαθητικό γαϊδούρι. Κι ως ένα αντιπαθητικό γαϊδούρι. Έκανα το λάθος κάποια μέρα, να του κάνω πρώτα σιγά. Και ξέρεις τι μου απάντησε, α? Ξέρεις τι μου απάντησε. Κύριε Λίμπουρα, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι σου, το πόδι σου και άλλα μέλη του σώματός σου. Παντρεύεσαι με? Να σε παντρευτώ? Ναι, μωρό μου. Όχι, μάνα μου, δεν θα σε παντρευτώ. Κατάλαβες, Ευάγγελε. Υπάρχουν γάιδαροι πιστοί, υπομονετικοί, συμπαθητικοί, έτσι σαν εσένα. Και υπάρχουν και γάιδαροι σαν τον Πάρη, ψεύτες, που ραγίζουν καρδιές. Αχ, καρδιά μου καημένη. Πώς βαστάς και δεν ραγίζεις στο ψεύτη του νιά, τόση απονιά που αντικρίζεις. Το παιδί έχει κληρονομήσει στο αθλητικό ταλέντο του πατέρα του. Σε ποιο άθλημα, Λευτέρη? Στο άλμα επί κοντό, στο άλμα επί ψηλό, στο άλμα εις μήκος, σε ύψος, σε πλάτος, σε βάθος, στα άλματα γενικώς. Όπως βλέπεις, θείε, όσον αφορά τα πηδήματα, ο Λευτέρης εν πάντα μέσα. Εκουλή, θέμα κι έσπασες μας. Γιατί σε το σύρος δεν να περάσει που δάμε? Είπαμε ότι έπια δουλειά σε έναν που είναι γιάζει γατάρους για περίπατο. Έτσι, Μαργαρή, δεν τώρα παίζει με τους γατάρους, γιέ μου. Φαίνεται επειδή είσαι πήρα με το γάταρο το σκαλιώτικο που βοδά, είπε να πιέει και όλους τους γατάρους της επαρχίας Παύς. Ακόμα είναι τέλειωσε η ιστορία με την Ειρήνη, τι λέτε? Το όχι, τι λέτε κύριε Πορμού, το θέμα με την Ειρήνη έχει τελειώσει οριστικά. Αλλά έτσι από ενδιαφέρον ήθελα να μάθω τι κάνει, γι' αυτό εγώ με την Ειρήνη. Παιδί, φέρε σε παρακαλώ μια Ειρήνη, μια Μαργαρίτα με πάγο και λεμόνι. Επειδή η αφή μου είναι για δουλειά σου. Μα έτσι έλεγα να την ακάσω που θέλω, έλεγα να την... Δεν το πεις! Λάκη, θέλεις να πιάσουμε σχέση?